Είμαι τώρα στους καλεσμένους μας, αφού δώσαμε τα πρακτικά, πάμε στους καλεσμένους. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, πρώην Υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Μακάριος Λαζαρίδης, ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφιος στην Καβάλα, μωρέ. Τι... Να το πω μετά, άσε με να το πω λίγο. Αφού φτάνει, ψήφιος στην Καβάλα. Του Προέδρου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και νομίζω, κύριε Παπαδάκη, κύριε Σχομόπουλε, θα έχετε μια πολύ καλή χρονιά. Γιατί όταν κάνετε ποδαρικό με δύο καβαλιώτες, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εσείς που θα είσαστε, σε ποια περιφέρεια θα είσαστε, κύριε? Έχουμε 10 μήνες μέχρι τις εκλογές, θα έχουμε διαδικασίες. Καθίστε, 10 μήνες δεν το ξέρω. Πολλές. Πολλούς μήνες για τον Οκτώβριο. Ψάχνετε μυρομηνία για τον Οκτώβριο, λέει ο Τσίπρας, αλλά θα δούμε. Είναι εδώ μαζί μας και ο πρόεδρος της Δύναμης Ελληνισμού και βουλευτής, ο κύριος Δημήτρης Καμένος. Καλημέρα σας. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και όλα να πάνε καλά για όλους τους συνεργάτες. Και παραμένουν οι δύο καλοί συνάδελφοι. Ο Γιώργος Οπιέρος από το Άξιον 24 και ο Γιάννης Ομπουλίδης. Αυτόνομοι εσείς θα συνεργαστείτε με. Θα υπάρξει συνεργασία και θα έχουμε εξελίξει τον Ιανουάριο. Με ποιου? Δεν μπορώ να το πούμε από τώρα. Για την άλλη φορά που κάνατε την πρόσκληση. Εντάξει, έπρεπε να το πω τότε, να το αναγγείλω και θα το υλοποιήσουμε. Είσαστε σε κουβέντες με όλους. Βεβαίως. Και με τον κύριο Βελόπουλο και με τον κύριο Καρατζαφέρη. Είμαστε σε κουβέντες, ναι. Θα έχουμε εξελίξει μες τον Ιανουάριο. Και με τον κύριο Καρατζαφέρη, ναι, και με τους υπόλοιπους. Εξελίξεις λοιπόν, και αυτό είναι είδηση. Μέσα στο Γενάρη. Εξελίξεις, αν ήμουν να το γράψουμε, γιατί θα γίνει ένα παραγωγή αυτό, είναι σίγουρο. Και ότι είναι αυτό κοντά στη συνεργασία. Ένα πατριωτικό κίνημα. Ένα ενωτικό πατριωτικό κίνημα. Τώρα, πάμε παρακάτω λοιπόν να δούμε τα θέματα μας. Γιατί δεν μου το γράφετε, ρε παιδιά, που μου έχετε πει. Γράψτε το που το είπα. Γράψτε το που το είπε. Μια είδηση βγάζουμε και κάνουμε 10 ώρες. Μια συνεργασία, ένα ενιαίο πατριωτικό κίνημα. Τρεις κουβέντες είναι όλες και όλες. Δυνάμει ελληνισμού, το κόμμα του κύριου Καρατζαφέρη, το λαός και το θέμα του... Δεν είναι αυτό. Λέει ότι μέσα στο... Βγάλτε το, παιδιά. Λέει, είπε το εξής ο κύριος Καμένος, για να... Ότι έχει έρθει σε επαφή και με Βελόπουλο και με Καρατζαφέρη και με όλους και εντός των επόμενων ημερών θα έχουμε εξελίξεις στο ενιαίο πατριωτικό μέτωπο. Συνεργασίες. Θα ξεκινήσουν οι συνεργασίες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεγάλα θέματα μας. Μπήκαμε, κύριε Λαζαρίδη, θα ξεκινήσω από εσάς, σε εκλογική πια χρονιά. Τι είναι αυτό που θα καθορίσει το πότε θα γίνουν οι εκλογές, κατά την άποψή σας? Ο κύριος Τσίπρας πια ψάχνει τον Οκτώβρη ημερομηνίες. Αλλά είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα να έχουμε μέχρι και Φλεβάρι Μάρτι εκλογές. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε, κύριε Παπαδάκη, ότι το 2019 μπήκε με μια χώρα η οποία είναι δημοσιονομικά υπονομευμένη. Θυμίζω πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2022, 2,25% μέχρι το 2029 και 2,9% μέχρι το 2060. Δύσκολο επίσης, να τα αλλάξετε επίσης, και επίσης, επίσης, μια χώρα που έχει μια πρωτοφανή φοροδοτική κόπωση, μια χώρα η οποία... έχουν μια καχυποψία οι αγορές απέναντί της, μια χώρα η οποία δεν μπήκε ποτέ στην ποσοτική χαλάρωση και μια χώρα η οποία δεν έχει βγει από τα μνημόνια. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Επίσης έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει τα προβλήματά του, έχουμε τις απόπειρες χειραγώγησης της δικαιοσύνης και της υποβάθμισης του κοινοβουλίου από την πλευρά της κυβέρνησης και βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, έχουμε μια χώρα όπου όλα τα κρίσιμα εθνικά μας θέματα είναι ανοιχτά, θα έλεγα δε ότι είναι τα εθνικά μας θέματα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση και σε βάρος της χώρας μας, ειδικά στο ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω, κύριε Παπαδάκη, ότι ο κύριος Τσίπρας θα κάνει εκλογές όποτε του πούν οι επικοινωνιολόγοι του και οι δημοσκόποι του ότι μπορεί να πετύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μιας διαχειρίσιμης ήττας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι όποτε και να γίνουν εκλογές, επειδή κορόιδευσε τον ελληνικό λαό, θα τις χάσει. Και μάλιστα, κύριε Σχομόπουλε και κύριε Παπαδάκη, θα τις χάσει εκοφαντικά. Θυμηθείτε την πρόβλεψη που κάνω. Αυτό εισπράττουμε από την κοινωνία. Δεν είναι μόνο τα δημοσκοπικά δεδομένα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε. Το πότε θα γίνουν εκλογές έχει να κάνει και με το πότε θα έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών. Έρχεται. Δεν το ξέρω. Κύριε Παπαδάκη, είδατε ότι προχθές. Είδατε προχθές ότι. Τσάπα τώρα έρχεται και μετά. Ναι, όχι, άλλο λέω. Ο κύριος Τσίπρας, εγώ σας λέω τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε προχθές στους δημοσιογράφους στο Μέγαρο Μαξίμου ότι θα έρθει στην ώρα της. Άρα αυτό στην ώρα της μπορεί να έρθει τον Φεβρουάριο, μπορεί να έρθει τον Μάρτιο. Μετά τις 18 περίπτωση αυτό. Σε κάθε συμφωνία λέει χωρίς καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο δείχνει. Δεν είναι θέμα ερμηνείας Τσίπρα
ή Λαζαρίδη ή Αλεξιάδη. Σε κάθε, περίπτωση αυτό που φαίνεται είναι ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να κερδίζει χρόνο, ώστε να κρατάει μέσα στην κυβέρνηση. Μπορεί να μην συμβαίνει αυτό τον κύριο Καμένο. Μπορεί να, θέλει να στείλει τον Παλάκη σε εσάς, να κάνει το εξής. Να κάνει το εξής, για παράδειγμα. Ολοκληρώνει τη διαδικασία στα Σκόπια. Μάλιστα. Είναι να έρθει εδώ. Να πει η ελληνική, αλλά εφόσον ένα μεγάλο ποσοστό δημοσκοπικά διαφωνεί με τη συμφωνία των Πρεσπών, πάμε σε εκλογές. Μακάρι. Για να δούμε. Μα αυτό ζητάμε. Αυτό ζητάμε, κύριε Παπαδάκη. Ξέρετε γιατί. Δεν το λέτε με την καρδιά μας. Όχι, με την καρδιά μας. Με την καρδιά μας. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Με την καρδιά μας. Παρακαλάτε να την περάσει ο Τσίπρας τώρα. Με την καρδιά μας και την ψυχή μας. Να πουλήσουμε τη Μακεδονία. Με την καρδιά μας και την ψυχή μας το λέμε, κύριε Παπαδάκη. Μιλάω για το αποτέλεσμα. Θα σας απαντήσω εγώ. Αν τη έρθει. Θα απαντήσω, κύριε Καμένο. Έχει δηλώσει ότι δεν θα το ψηφίσει. Εμείς το λέμε με την ψυχή μας και με την καρδιά μας. Σας θυμίζω ότι τον περασμένο Ιούνιο καταθέσαμε την πρόταση δυσπιστίας, πιστεύοντας ότι ο κύριος Καμένος θα την υπερψηφίσει, γιατί δεν την υπερψήφισε και έδωσε το στυλό στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Κοτζιά να πάνε να υπογράψουν τη συμφωνία αυτή. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Θέλουμε όλα τα κοινοβουλευτικά μας όπλα είναι πάνω στο τραπέζι, κύριε Σιωμόπουλε. Και εμείς λέμε το εξής. Και η κυβέρνηση εκλογές τώρα, ούτως ώστε οι Έλληνες πολίτες να αποφασίσουν, ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για αυτή τη συμφωνία. Την οποία και κλείνω. Αυτή τη συμφωνία, είτε σήμερα ως αντιπολίτευση, είτε αύριο ως κυβέρνηση, δεν πρόκειται να την ψηφίσουμε, γιατί χωρί μακεδονική γλώσσα και εθνότητα στα Σκόπια. Ο Μακαρίος, πότε θα γίνουν εκλογές? Δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε εκλογές όπως ανιωρεύονται κάποιοι. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε, το 18 ήταν μια χρονιά πολιτικής δικαίωσης για μας και πολιτικής διάψευσης της καταστροφολογίας και όλων αυτών των προβλέψεων περί εκλογών και τα λοιπά που είχαν κάποιοι. Και το 19 είναι μια χρονιά πολιτικών μαχών και πολιτικών αγώνων, γιατί έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Για ποιο λόγο μια κυβέρνηση που έχει μπροστά της να πάει σε τόσο θετικά μέτρα κοινωνικής ωφέλειας, όπως είναι η ρυθμίση στην εφορία ασφαλιστικά ταμεία, όπως είναι ο υποκατώτατος μισθός, συλλογικές συμβάσεις, όπως είναι μια σειρά από άλλα ζητήματα, τα φορολογικά κίνητρα που ψηφιστήκανε και θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ή μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, όταν έχουμε όλα αυτά μπροστά μας, για ποιο λόγο να πάμε σε εκλογές? Εμείς λοιπόν θα δώσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών με τα πολιτικά